απέρριψε ανέρρηση, γιατί το εφετείο αποδέχτηκε από τμήμα κουτιού τσιγάρων ομολογία κατηγορουμένο που τον ενοχοποιούσε. Εδώ είμαστε επιτροπή. Στην ουσία κοιτάμε. Ποια είναι η ουσία? Εδώ έχουμε ένα έγγραφο μπροστά μας. Είπαμε στην αρχή να μην κάνουμε χρήση. Μερικοί συνάδελφοι πέταξαν μερικά ονόματα. Το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού δεν πάει να ενοχοποιείται και ο Θεός ο ίδιος ή οτιδήποτε πολιτικός φίλος και δικός μας ακόμα. Πρέπει να βγει στη φόρα. Με ποια έννοια? Είναι έγγραφο με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Τι λέει το εισαγωγικό? Τι δεν λέει το εισαγωγικό? Μας είναι παγιαρά αδιάφορο. Το περιεχόμενο του εγγράφου. Το περιεχόμενο του εγγράφου, αν είναι σημαντικό ή όχι, θα το αξιολογήσει ο καθένας από οποιαδήποτε παράταξη αν είναι από την πλευρά του. Θεμητό είναι. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι πραγματικότητες είναι πολλές. Δυστυχώς. Ο καθένας την διηλίζει ανάλογα με την πολιτική του αντίληψη και την ιδεολογική του στάση που έχει γενικό και στη ζωή του ακόμα και στην κοσμοθεωρία του. Το γεγονός όμως ότι υπάρχει ένας πίνακας με κάποια ονόματα τα οποία ήταν προτινόμενα από κάποια πολιτικά πρόσωπα δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Είτε ενοχοποιούνται, είτε ενοχοποιούνται κάποιοι, είτε όχι. Τώρα, το έγγραφο αυτό δεν θα αναγνωστεί στην Επιτροπή γιατί το υπογράφει ο Φαραντάτος και όχι ο Μαρτίνης. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Από το θέμα στο ρέμα πηγαίνετε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η ουσία είναι μία. Υπάρχει έγγραφο το οποίο έχει στην Επιτροπή. Αδιάφορο παγιά, ποιο το υπογράφει και από ποιον έρχεται. Είναι. Αν είναι πλαστό, είναι αδιάφορο. Είναι αδιάφορο, είναι πλαστό. Μέχρι ότου να. Μην διακόπτεται, μην διακόπτεται. Μέχρι ότου απαγγελθεί η δικαστική απόφαση περί πλαστότητας, είναι στοιχείο του αποδικητικού κοινού. Ο συντάξας δεν το αναγνωρίζει. Είστε και δικηγόρος. Δεν το αναγνωρίζει ο συντάξας. Και είστε υποχρεωμένος. Από το αρχείο του είχαμε. Λοιπόν, να τελειώσει. Να τελειώσει ο κύριος Λάπας. Δεν αντιλαμβάνομαι τον εκλεπτισμό σας καθόλου. Δεν αντιλαμβάνομαι καθόλου τον εκλεπτισμό σας. Σταμάτα Γιάννη. Δεν αντιλαμβάνομαι καθόλου τον εκλεπτισμό σας. Εσείς μόνοι που μίλησατε πρώτοι για το έγγραφο. Και τώρα θέλω να το πάρω να το αποκρύψουμε. Όχι, δεν θα αποκρυφθεί. Να έρθει ο συντάξεις. Όλα στη φόρα για όλους. Εμείς λέμε αντιθέτω. Να έρθει ο κύριος Φαραντάτος εδώ. Είτε δεν το θέλω. Ο κύριος Φαραντάτος εδώ. Ο κύριος Νικολόπουλος. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Μιας και δεν έχει κανένας δικαίωμα να αποκρύψει από τον ελληνικό λαό τίποτα. Και γι' αυτό το κανάλι της Βουλής δείχνει τις εργασίες. Επίσης δεν έχει δικαίωμα να αποκρύψει από όσους βουλευτές, αλλά πολύ δε περισσότερο πολίτες, νιώθουν ότι μπορεί να βρίσκονται μπροστά σε στοιχεία που δεν είναι ακριβή. Όμως από την άλλη δεν είναι δυνατόν να ακούγεται μόνο το όνομα του κυρίου Κουρουπλή ή του κυρίου Νικολόπουλου. Και ενδεχομένως γι' αυτό να έγινε αυτή η φασαρία. Γιατί πράγματι, αν κανένας ψάξει αυτόν τον κατάλογο που προτείνω, και νομίζω έχετε υποχρέωση, και αφήστε τα άλλα κύριε Πρόεδρε, έχετε υποχρέωση. Αυτό τον κατάλογο να τον βάλετε τώρα στα πρακτικά. Αυτό τον κατάλογο που θα σας καταθέσω να τον βάλετε στα πρακτικά. Για να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο αρχιερέας του Ρουσφετιού. Γιατί ο κύριος Μαρτίνης μας είπε ότι δεν ήταν δυνατόν να λείπει η διευθύντρια του νυν, τώρα ανέλαβε, αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία προϋπήρξε για πολλά χρόνια διευθύντρια του Μακαρίτη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Σήμερα είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μέτρησα πόσα είναι τα ονόματα. Και αν δεν έκανα λάθος, βγαίνουν 200. Μέτρησα πόσα είναι τα ονόματα του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη. Μέτρησα πόσα είναι τα ονόματα της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. 70 είναι της κυρίας Μπακογιάννη. Λοιπόν, και επειδή πράγματι εγώ νομίζω ότι όποιος θέλει να κρυφτεί δεν θέλει να φανερωθεί αυτό, πρώτος εγώ λοιπόν θα παρακαλέσω. Ένα λεπτό, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε. Αναγνωρίζετε τα τρία ονόματα που δώσατε εσείς? Αμέσως, κύριε Γιώργαντα. Εγώ, κύριε Γιώργαντα, ακούστε, κύριε Γιώργαντα, από ό,τι βλέπετε, φωνάζω για άλλα. Όπως είδατε, την ανωνυμία που έστειλαν έτσι SMS να πούν, παιδιά, μην αφήνετε να ακουστούν αυτά που είπε ο Νικολόπουλος.
που σηκώθηκαν στο Twitter. Εγώ δεν την άφησα, ναι, αυτό ψάχνω. Ναι, ναι, αυτό ψάχνω και δεν το βρίσκω. Λοιπόν, έτσι προτείνω, κύριε Πρόεδρε, να κατατεθούν για να δουν όλων τα ονόματα, όλων, όλων, και αν κανένας εκεί διακρίνει το λάθος, ας, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και μάλιστα Γραμματικάκης Σταύρος, φυσιοθεραπευτής, Λάγο Παναγιωτοπούλου Μαρία διοικητικό, Παπαδόπουλος Παναγιώτης οδοντίατρος, δίπλα έχει το όνομα Νίκος Νικολόπουλος. Γι' αυτό το έκανα, κύριε Βλάχο. Αυτό όνομα που έχετε δώσει εσείς τα ονόματα, κύριε Βλάχο, δεν θα τα διαβάσω. Διάβασα τα ονόματα που χρεώνει, γιατί ακριβώς εγώ δημοσίως τώρα λέω, άρα και τα πρόσωπα αυτά ξέρουν αν έχει συμβεί, αν δεν έχει συμβεί. Γνωριζόμαστε, όχι μόνο στην Αχαΐα. Γνωριζόμαστε παντού. Έτσι λοιπόν σας δίνω, όχι την κατάσταση του κυρίου Γιωργαντά, μην τον μαλώσει ο κύριος Μητσοτάκης, θα σας δώσω τη δικιά μου την κατάσταση, έτσι. Παρακαλώ να την καταθέσετε για να δούμε όλων τα ονόματα εδώ και ήθελα να σημειώσετε το εξής. Έχει σφραγίδα. Λέει κοινοφελές Ίδρυμα Ερίκος Ντινάν. Και δεν έχει μόνο σφραγίδα και υπογραφή. Φαντάζομαι, έμαθα ότι η τηλεόραση της Βουλής πήρε και δεύτερο σκηνοθέτη. Φαντάζομαι να το δείχνει για να μην μένει εντύπωση στον κόσμο ότι εδώ ήρθε ένα χαρτί απλό. Δεν ήρθε κανένα χαρτί απλό. Ήρθε με σφραγίδα και μάλιστα το υπογράφει ο κύριος Χρήστος Φαραντάτος, υποστράτηγος. Υποστράτηγος, μάλιστα. Και απάντησε επισήμως εδώ στην Επιτροπή μας. Και λέει πάρτε για να δείτε τι. Για να δείτε ένα από τα σημεία που λέει ο Μαρτίνης, λέει ότι εκεί πέρα κερδοσκοπούσαν κάποιοι πολιτικά. Το είχαν κάνει μαγαζί τους. Μπαίνανε οι κυρίες που κάνουν τις παλαβές τώρα με τα διαμάντια και με τα μονόπετρα και δεν πληρώνουν. Και λέει, α, δεν το ξέραμε. Θα διαβάσουμε μετά να δούμε, κύριε Μαρτίνη, αν το ξέρανε, τι μας απάντησε. Εδώ στην Επιτροπή μας, κύριε Πρόεδρε, λέει, ειδοποιούνταν. Και το λέω για να τα ακούσουν, να πάνε, έτσι γράφει. Άμα θέλετε θα το διαβάσουμε. Μην αντιδικήσουμε τώρα. Έτσι λοιπόν, σας παρακαλώ. Πιο σύντομα λίγο, πιο σύντομα. Ναι, ναι. Να αγνοήσετε τα τρία λέω, που έδωσε. Λέω λοιπόν, ότι τα έδωσε λέω, λοιπόν, που λέω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Θα κριθεί η εγκυρότητα της κατάστασης από αυτό. Ακούστε, κύριε Πρόεδρε. Αν παραδεχτεί τα τρία ονόματα, κύριε Νικολόπουλος, τον τώρα, σημαίνει δεν ότι είναι έγκυρη η κατάσταση. Αφήστε, δεν έχουμε πρόβλημα τώρα. Αφήστε τον κύριο Γιώργο. Ας μας το πει, είναι ενδιαφερόμενο. Αφήστε τον κύριο Γιώργο. Τα τρία ονόματα τα δώσατε ή δεν τα δώσατε για διορισμό, κύριε Νικολόπουλε. Αφήστε τον κύριο Γιώργο. Έχουμε πει το ρόλο που του έχει αναθέσει ο Μητσοτάκης. Μόνο που ο καψερός. Μόνο πολύ που ωραίο ξέρει. Ναι, να πονάστε. Τελειώσω. Δεν μα καταλαβαίνει τι λέτε. Δεν με αφήνουν. Αφήστε δεν με αφήνουν. Ο κύριος Μπουκώρος. Ο κύριος Μπουκώρος. Αν τα έχει δώσει, δεν μπορεί στην Επιτροπή. Έχει έμπεση εμπλοκή σε όλο το σκάνδαλο. Αν έχει δώσει τα ονόματα, δεν μπορεί να είναι στην Επιτροπή. Καλά, να μα πει αν τα έδωσε ή όχι. Δεν μπορεί να είναι στην Επιτροπή. Αυτή την τακτική θα ακολουθήσουν σε όλες τις εργασίες της Επιτροπής. Έτσι, αυτή την τακτική θα ακολουθήσουν αυτές τις εργασίες της Επιτροπής για πέντε μήνες, έτσι. Κύριε, μετά και τρόπο. Κύριε Πρόεδρε. Και δεν σε επιτροπή. Δεν ξέρω τι μετά και το έχει. Κύριε Πρόεδρε. Έχει ρόλο στην επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε. Μιλάτε συνεχώς. Όταν μιλάνε όλοι. Παίρνετε το λόγο και λέτε ό,τι θέλετε. Έτσι θα συνεδριάσουμε. Έτσι νομίζω θα καταλήξει. Θέμα θα λυθεί, ξέρετε πώ. Όχι, θέλησή σα θα φτάσει στο τέλο. Θέμα θα λυθεί όταν μάθουμε να παίρνουμε το λόγο. Σα παρακαλώ και πάλι ιδιαίτερο. Κύριε Νικολόπουλε, τελειώνω. Προστατεύστε με, δεν με αφήνετε. Εντάξει, σα παρακαλώ. Μη διακόπτετε λοιπόν, να τελειώνουμε. Μα εγώ δεν διέκοψα κανέναν, όπως είδατε. Ναι, το δεν είχα καμία διάθεση να διακόψω κανέναν. Αλλά όταν είδα τα ονόματα αυτών που μιλούν για εξυγχρονισμό, αυτών που απολύουν τις καθαρίστριες, αυτών που λένε ότι αν ποτέ γίνει παλινόστης θα ξαναγίνει το άλλο, και από την άλλη βλέπω ότι η κόρη της γυναίκας του Μακρόν δεν εξελέγει βουλευτής προχθές στη Γαλλία, γιατί εκεί δεν υπάρχει Ερίκος Ντινάν, εκεί δεν υπάρχει, και θα δούμε τι εννοούσε ο Μαρτίνης. Πάει και φέρνει μια τσάντα και δεν βγάζει τα χαρτιά ο Μαρτίνης. Να δούμε και ποιοι άλλοι εκτός από τα δωράκια των διορισμών και ποιοι κλέβανε.
Και ποιοι τρώνε τα λεφτά. Γιατί λέει πηγαίνετε, λέει ο Μαρτίνης, τον ακούσατε. Άλλε, εγώ θα τα πω. Πηγαίνετε να δείτε τι προμήθεια παίρνανε. Για να δούμε αυτοί λοιπόν που είχαν διοριστεί και δίνανε και μίζα και αλλού. Εσείς λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έχετε ευθύνη που ακόμα δεν έχουν ανοίξει οι λογαριασμοί. Λοιπόν.